Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του συμπαρουσιαστή μου, του κύριου Κόντου, θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τράπεζα και πραγματικά την έχουμε κάνει νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα και θα ευχαριστήσω πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Μανολακόπουλο, τον καθηγητή και φίλο διαχρονικά και συμπορευτή όλα αυτά τα χρόνια στο Ιπποκράτειο για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνασπίζει δύο ή και περισσότερες ειδικότητες, όπως θα δείτε. Εδώ είμαστε παθολόγοι και καρδιολόγοι σήμερα για να συζητήσουμε την οντότητα του ασθενή που έχει λιπόδες ύπαρ από την καρδιαγγειακή σκοπιά, γιατί είναι μια νόσος η οποία έχει καρδιαγγειακές προεκτάσεις και εμείς οι καρδιολόγοι πια το έχουμε ενσωματώσει στο σκεπτικό μας και στην καθημερινή μας κλινική πρακτική. Ο κύριος Κόντος έχει ετοιμάσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά, τα οποία θα συζητήσει μαζί σας και θα ζητά κατά περίπτωση το δικό μου σχολιασμό και στο τέλος μπορούμε να έχουμε και τη δικιά σας συμμετοχή με ερωτήσεις, αν θέλετε να διευκρινίσουμε κάποια από τα πράγματα. Αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Η συνάντηση αυτή θα προτιμούσαμε να είναι διαζώσεις, αλλά αφού πρέπει να είναι για τους κανονισμούς της πολιτείας διαδικτυακά, την έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο που να είναι προσιτή και να σας μεταφέρει μερικά βασικά μηνύματα για τη συνεργασία των δύο δικών μας ειδικοτήτων και ενδεχομένων και κάποιων επιπλέον ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση του αρρώστου με λιπόδες ύπαρ όσον αφορά τις μεταβολικές του συνοσιρότητες, ώστε να έχει μια ιδανική θεραπευτική προσέγγιση και την καλύτερη δυνατή έκβαση. Η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος, όπως είναι η επίσημη ταμπέλα του λιπόδους ύπατος, αφορά ουσιαστικά την συγκέντρωση περίσσιας λίπους στο υπατικό παρένχυμα, που συνήθως συνοδεύεται από αντίσταση στην ινσουλίνη. Πρακτικά είναι πλέον η πιο συχνή υπατοπάθεια στο δυτικό κόσμο, που στατιστικά άλλοτε υποεκτιμάται ανάλογα τη χώρα και την επιδημιολογική καταγραφή. Σε γενικές όμως γραμμές μπορεί να αφορά 17 έως 46% των ενηλίκων ατόμων, με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στους υπέρβαρους και παχύσαρκους, ενώ υπάρχει και ένα 7% λεπτόσωμων ατόμων με φυσιολογική υπατική βιοχημεία που παρουσιάζει λίπωση στο ύπαρ. Η επίπτωσή της κυμαίνεται περίπου στα 20 έως 86 ανά 1000 ανθρωποέτη. Συχνότερα συνδυάζεται με το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή το σύνολο των 5 παραγόντων που δημιουργούν μια κακή μεταβολική προδιάθεση και αφορούν αυξημένη περίμετρο μέσης, αυξημένη αρτηριακή πίεση ή τεκμηριωμένη υπέρταση υποαγωγή, αυξημένη γλυκόζη νηστείας ή τεκμηριωμένο διαβήτη υπό αντιδιαβητική αγωγή, αυξημένα τριγλυκερίδια και χαμηλή HDL χοληστερόλη. Πρακτικά όλες οι επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το ύπαρ συμφωνούν ότι για να θέσουμε τη διάγνωση της λιπόδης νόσου του ύπατος πρέπει να έχουμε στεάτωση πάνω από 5% των υπατοκυττάρων, είτε απεικονιστικά είτε ιστολογικά, να έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες στεάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία βάζει και την ινσουλινοαντοχή και να έχει αποκλειστεί η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να βγαίνει από τη μέση η αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος, με όρια τα οποία ποικίλουν ανάλογα την εταιρεία και καθορίζονται με γραμμάρια αλκοόλ ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα, όπως βλέπετε στον πίνακα. Έτσι, το σύνολο της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου υποταξινομείται στην απλή λιπόδη διήθηση, που έχει απλή υπατική στεάτωση και την στεατοϋπατήτιδα, η οποία συνοδεύεται από διήθηση φλεγμονώδη στο λόβιο ή στο πηλαίο διάστημα και εξελικτικά μπορεί να έχει ίνωση μέχρι το στάδιο της κύρωσης και πάνω στην όσο αυτή μπορεί να εμφανιστεί ποδοκυταρικός καρκίνος. Και στη δεξιά στήλη της διαφάνειας βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια νοσήματα τα οποία μπορεί να συνυπάρχουν και πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν εκτιμάμε έναν άρρωστο που έρχεται με την υποψία λιπόδους ύπατος, τα οποία μπορεί να μπερδεύουν ή να δυσκολεύουν τη διαχείριση του αρρώστου. Και μπορεί να είναι, όπως είπαμε, το αλκοόλ, μπορεί να είναι φάρμακα τα οποία προκαλούν στεάτωση στο ύπαρ,
Μπορεί να είναι υιογενείς υπατήτηδες, κυρίως υπατήτηδα C, και άλλα συχνότερα ή σπανιότερα νοσήματα. Και επιδημιολογικά, αν δει κανείς, έχουμε μία πυραμίδα στην οποία στη βάση είναι η φυσιολογική ασθενής. Το 30% περίπου του πληθυσμού έχει μία αλκοολική λιποδεινόσου του ύπατος. Ένα 40% αυτών έχει στεατοϋπατήτιδα, από τους οποίους εξελίσσεται ένα 35% σε ίνωση και ένα 20% αυτών κάνει κύρωση. Και αν πάμε ένα βήμα παραπέρα, στη δεξιά ανάστροφη πυραμίδα, βλέπουμε ότι από τους κυρωτικούς, ίσως λίγο παραπάνω από τους μισούς, θα οδηγηθούν σε υπατική ανεπάρκεια ή υπατοκυταρικό καρκίνο, και από αυτούς το 20-30% θα πεθάνουν ή θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ύπατος. Η βασική διάγνωση, καθώς η ιστολογική διάγνωση είναι κάτι που το κάνουμε πλέον σπανιότερα για τους περιορισμούς που ενέχει βιοψία ύπατος, γίνεται κυρίως με το υπερηχογράφημα ύπατος, και πάνω αριστερά βλέπουμε πώς απεικονίζεται περισσότερο φωτεινό το σηκώτη, πάντα σε σύγκριση με το δεξιό νεφρό. Στο υπερηχογράφημα, ανάλογα με τη φωτεινότητα, πόσο λαμπρό δείχνει το υπατικό παρένχημα, μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε κατά ένα τρόπο την λιπόδη διήθηση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εγκάρσιες απεικονίσεις, όπως βλέπουμε κάτω και δεξιά, κυρίως τη μαγνητική τομογραφία ή τη μαγνητική φασματοσκοπία, για να ποσοτικοποιήσουμε το λίπος, εξετάσεις οι οποίες ωστόσο είναι περιορισμένες λόγω κόστους και απαιτήσεων. Και αν φτάσουμε στη βιοψία ύπατος, πρακτικά η διαφορά μεταξύ της απλής λιπόδους διήθησης και της θεατοϋπατήτιδας είναι αυτό που βλέπετε αριστερά, την παρουσία λίπους στο υπατοκύτταρο, χωρίς φλεγμονή και χωρίς εκφύλιση του υπατοκυττάρου, ενώ δεξιά βλέπουμε ότι έχουμε αυτή τη φυσαλιδώδη εκφύλιση, το λεγόμενο ballooning στα υπατοκύτταρα, και τη φλεγμονώδη διήθηση στο υπατικό λόβιο. Να παρουσιάσουμε λοιπόν τρία κλινικά περιστατικά ασθενών, οι οποίοι έρχονται στο ιατρείο μας ζητώντας τη συμβουλή μας. Και ο συνήθις τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι άρρωστοι στο ιατρείο είναι είτε έχοντας κάνει ένα τυχαίο υπερηχογράφημα ύπατος, όπου ο ακτινολόγος περιγράφει λιπόδη διήθηση, είτε έχοντας κάνει εργαστηριακό έλεγχο, στον οποίο βρίσκουν μια παθολογική υπατική βιοχημία, είτε στα πλαίσια κάποιας συνοσηρότητας, είτε στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μάλλον εύκολη ασθενή, μια 40χρονη γυναίκα, η οποία για μια άτυπη επιγαστραλγία έκανε με σύσταση του οικογενειακού γιατρού ένα υπερηχογράφημα και ο ακτινολόγος περιγράφει ήπια λιπόδη διήθηση. Πώς προσεγγίζουμε αυτή την άρρωση στο εξωτερικό ιατρείο? Καταρχήν πρέπει να σιγουρευτούμε αν πρόκειται όντως για λιπόδες ύπαρ ή αν υπάρχει μια εναλλακτική συνυπάρχουσα διάγνωση, όπως κουβεντιάσαμε πριν από μερικές διαφάνειες. Θα στείλουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο, όπως θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια. Και από εκεί και πέρα, με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, καταρχήν με μη επεμβατικό τρόπο θα προσπαθήσουμε να δούμε αν πρόκειται για απλή στεάτωση ή αν έχουμε στεατοϋπατήτιδα. Σε αυτό μας είναι χρήσιμοι διάφοροι μη επεμβατικοί δείκτες, οι οποίοι μπορεί να είναι ελεύθεροι ή εμπορικά διαθέσιμοι. Τέτοιοι είναι το NAFLD Fibrosis Score, το ELF, το APR και το FIB4, που καταρχήν χρησιμοποιήθηκαν για άλλου είδους υπατοπάθειες, αλλά πλέον έχουν μελετηθεί και στο λιπόδες ύπαρ, με τα οποία μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τροποντινά το βαθμό της σύνωσης. Και χρήσιμη μας είναι και η απεικόνιση του σκληρότητας του ύπατος με ελαστογραφία, είτε με ελαστογραφία του τύπου του FibroScan, όπου υπάρχει δυνατότητα και της παραμέτρου που λέγεται CAP, που βοηθάει στην ποσοτικοποίηση της θεάτωσης, είτε με Sear Wave ελαστογραφία μέσω υπερηχογραφήματος. Εάν ο άρρωστός μας με τα μη επεμβατικά μέσα βάζει υποψία για στεατοϋπατήτιδα, τότε καλό είναι να προγραμματίσουμε τη βιοψία ύπατος, η οποία θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση, θα προσδιορίσει την ίνωση και θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα πιο σαφές πλάνο παρακολούθησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρακτικά πρέπει να κουβεντιάσουμε το ιστορικό του αρρώστου, οικογενειακό και ατομικό, τις συνοσηρότητές του, την συνήθειά του σε κατανάλωση αλκοόλ, τα σωματιματρικά του στοιχεία, τυχόν υιογενείς υπατήτηδες, τυχόν λήψη φαρμάκων, κυρίως αυτών που μπορεί να προκαλούν στεάτωση, ένα ενεργαστηριακό έλεγχο υπατικής βιοχημίας, προφίλ γλυκόζης,
γενική αίματος, λιπιδεμικό προφίλ, ουρικό οξύ και μια απεικόνηση εφόσον ο άρρωστος δεν έχει. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί εκτεταμένος έλεγχος, στοχευμένα για όποια ειδική υπατοπάθεια ή συνυπάρχουσα πάθηση μπορεί να υποπτευόμαστε. Και έχοντας στα χέρια μας τον υπέρηχο και την υπαντική βιοχημεία, αν απεικονιστικά δεν υπάρχει στεάτωση και τα ένζημα είναι φυσιολογικά, μπορούμε να κάνουμε follow-up στον άρρωστο μετά από 3-5 χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει απεικονιστικά στεάτωση, με βάση την παρουσία ή απουσία παθολογικής υπαντικής βιοχημείας, αν έχουμε φυσιολογικά ένζημα και οι μη επεμβατικοί δείκτες είναι ενδεικτική απουσία σύνωσης, ο άρρωστος μπαίνει σε follow-up μετά τη διετία. Αν υπάρχει υψηλή υποψία για ίνωση ή υπάρχει έντονα παθολογικό προφίλ υπαντικής βιοχημείας, ο άρρωστος καλό είναι να παραπέμπεται και η διαφάνεια αυτή είναι φτιαγμένη για τον γενικό γιατρό που προσεγγίζει τον άρρωστο, σε κάποιον πιο ειδικό υπατολόγο, ο οποίος μπορεί να βάλει τον άρρωστο σε μια πιο σφαιρική παρακολούθηση. Στην άρρωστή μας τώρα, κάναμε αυτή την κουβέντα, είναι μια άρρωστη με φυσιολογικό BMI, νορμοτασική, που δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει αλκοόλ, δεν παίρνει φάρμακα, έχει φυσιολογικό προφίλ υπατικής βιοχημείας, αποδεκτό λιπιδεμικό προφίλ και είναι νορμογλυκαιμική. Όλα λοιπόν συντείνουν ότι από την πλευρά της υπατολογίας πρόκειται για μια άρρωστη η οποία έχει απλή στεάτωση και θα μπει σε μια αραιή υπατολογική παρακολούθηση. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, σε μια τόσο καλή άρρωστη έχει νόημα να ασχοληθούμε με το καρδιαγγειακό προφίλ κινδύνου? Και για να απαντήσουμε σε αυτό πρέπει να δούμε πώς σχετίζεται το λιπόδες σύπαρο με τον καρδιακό κίνδυνο. Φαίνεται ότι η μη αλκοολική λιπόδης νόσος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικές εκφράσεις μιας ενιαίας μεταβολικής παθολογίας. Είναι γεγονός ότι η καρδιαγγειακή θνησιμότητα στους αρρώστους με λιπόδες σύπαρο είναι αυξημένη. Και ενώ εδώ και χρόνια θεωρείται ότι υπάρχει μια αμφίδρομη παθοφυσιολογία που συσχετίζει το λιπόδες σύπαρο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, πλέον η μη αλκοολική λιπόδης νόσος θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου. Και αυτό εκτιμήθηκε από τις εταιρείες μελέτης του ύπατος. Η Ευρωπαϊκή έχει πιο σαφείς οδηγίες και συστήνει όσον αφορά το διαβήτη σε όλους τους αρρώστους με λιπόδες σύπαρ έλεγχο για διαβήτη, με γλυκόζη νηστείας, γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και αν είναι δυνατόν καμπύλη γλυκόζης, και αντίστροφα σε όλους τους διαβητικούς, η παθολογική εκτίμηση για ύπαρξη λιπόδους ύπατος. Όσον αφορά τα καρδιαγγειακά, είναι σαφές ότι συστήνεται όλοι οι ασθενείς με λιπόδες σύπαρ να διερευνώνται, γιατί ακριβώς οι καρδιαγγειακές επιπλοκές πολλές φορές υπαγορεύουν την τελική έκβαση του αρρώστου. Οι αμερικάνικες οδηγίες είναι λίγο πιο ασαφείς, αναγνωρίζουν ότι οι άρρωστοι με λιπόδες ύπαρ είναι σε ψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα και απλώς προτείνουν την εντατική τροποποίηση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου σε όλους τους αρρώστους με λιπόδες ύπαρ. Φαίνεται, αν δούμε στατιστικά επιδημιολογικές καταγραφές, ότι όλοι οι δείκτες καρδιαγγειακής υγείας, συγκριτικά αν βάλουμε αρρώστους με λιπόδες σύπαρ και με υγιές σύπαρ, είναι επιβαρημένοι και εδώ φαίνεται στα ραβδογράμματα τόσο το BMI, η καπνιστική συνήθεια, η φυσική δραστηριότητα, η υγιής διατροφή, η αρτηριακή πίεση, το λιπιδεμικό και το γλυκαιμικό προφίλ, είναι πολύ χειρότερα στους αρρώστους οι οποίοι έχουν λιπόδες σύπαρ σε σχέση με τον πληθυσμό ο οποίος έχει υγιές σύπαρ. Και πώς επιδρά το λιπόδες σύπαρ στο καρδιαγγειακό? Φαίνεται ότι με την εξέλιξη της υπατικής στεάτωσης και αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στη στεατοϋπατήτιδα, έχουμε επίδραση στο καρδιαγγειακό τόσο στα στεφανιαία αγγεία, με αθερωμάτωση και ισχυμική καρδιακή νόσο, όσο και στο ίδιο το μυοκάρδιο, με μυοκαρδιακή δυσλειτουργία, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, διάταση του αριστερού κόλπου, που τελικά οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, εκφύλιση των καρδιακιακών βαλβίδων, με σκλήρινση της αορτικής
και ασβεστοποίηση του μητροειδικού δακτυλίου και διαταραχές αριθμιολογικές με πιο συχνή την κολπική μαρμαριγή, άλλες ταχυαριθμίες και ειδικότερες διαταραχές αγωγής. Και παρότι η παθοφυσιολογία ξεφεύγει του σημερινού κλινικού φροντιστηρίου, η παθοφυσιολογική βάση της επίδρασης του λιπόδου σύμπαντος στο καρδιαγγειακό έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση του εξωυπατικού δυσλειτουργικού λιπόδου συστού, ο οποίος επεκτείνεται και περί τα σπλαχνικά όργανα, με περικαρδιακό, περινεφρικό, παγκρεατικό λίπος, με την τοξικότητα των ελεύθερων λιπαρών οξέων, τις ορμόνες που έχουν να κάνουν με τον λιπόδι ιστό, την αντίσταση στην ινσουλίνη, την φλεγμονή που κινητοποιείται από το λιπόδι ιστό, την αθυρογόνο δράση και τη βλάβη του ενδοθυλίου, το οξυδοτικό στρες, την υπερπεκτικότητα, τη δράση των προφλεγμονωδών παραγόντων, οι οποίοι όλοι συντελούν στην εκδήλωση των εξωυπατικών καρδιακών επιπλοκών. Και στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη και στατιστικά βλέπουμε ότι οι παράγοντες καρδιακιακού κινδύνου στους ασθενείς με λιπόδες σύπαρ είναι αυξημένοι, τόσο η παραδοσιακή, παχυσαρκία, δυσλιπιδεμία, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης, όσο και οι δείκτες βαρύτητας καρδιαγγειακής νόσου, όπως είναι το περικαρδιακό λίπος, η δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, οι κλίμακες μέτρησης καρδιαγγειακού κινδύνου, το πάχος του έσω μέσω χιτώνα των καροτίδων και εργαστηριακές μετρήσεις που δείχνουν τη βαρύτητα της φλεγμονής, όπως οι τιμές της CRP. Και για να εκτιμήσουμε τις καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως αυτές τις περιγράψαμε και σχηματικά νωρίτερα, χρειάζεται μια σειρά τεχνικών, οι οποίες είναι τόσο απλούστερες, απλό καρδιογράφημα, διαθωρακικό υπερηχογράφημα, όσο και όποιες σύνθετες, ντόπλερ καροτίδων, μέτρηση του πάχους του έσω μέσου χιτώνα, υπολογισμός του calcium score με αξονική τομογραφία και αριθμιολογικές μελέτες για τις αριθμιολογικές εκδηλώσεις. Για να εκτιμήσουμε τώρα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες κλίμακες, εδώ βλέπουμε σχηματικά τις περισσότερες. Στην ουσία όλες εκτιμούν τον δεκαετή κίνδυνο νοσηρότητας ή θνησιμότητας από καρδιαγγειακά. Είναι πιστοποιημένες για τη μέση ηλικία που πλήττεται περισσότερο, από 30-40 μέχρι 65-80. Χρησιμοποιούν για την ποσοτικοποίηση σαν μεταβλητές τροποποιήσιμους και μη παράγοντες κινδύνου, το φύλλο, τη φυλή, την ηλικία, το λιπιδεμικό προφίλ, το κάπνισμα, το διαβήτη, την υπέρταση και χρησιμοποιούνται ανάλογα κατά προτίμηση από διάφορες επιστημονικές εταιρείες και διάφορες ειδικότητες στην εκτίμηση του κινδύνου. Οι πιο κλασικές είναι η κλίμακα κατά Framingham, η οποία βλέπετε ότι παίρνει υπόψη της την ηλικία, την HDL χοληστερόλη, την ολική χοληστερόλη, τη συστολική πίεση, το κάπνισμα και το διαβήτη, για να υπολογίσει το δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει καθιερώσει την κλίμακα SCORE, η οποία υπάρχει ελεύθερα διαθέσιμη στο ίντερνετ, είναι προσαρμοσμένη ανά χώρες, σε χώρες υψηλού και χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και παίρνοντας υπόψη τις μεταβλητές, μπορεί να μας δώσει σε κάποια διαγράμματα όπως αυτό που φαίνεται τον δεκαετή κίνδυνο. Και εδώ θα ζητήσω στον κύριο Βλαχόπουλο από την εμπειρία του να μας πει ποιο είναι το σκορ το οποίο είναι πιο πρακτικά χρήσιμο, ποιο χρησιμοποιούν οι καρδιολόγοι στη διαστρωμάτωση του κινδύνου και να μας εξηγήσει ποια και πόσο βαθιά πρέπει να είναι τα παρακλινικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρέπει να αρκούμαστε στην απλή εκτίμηση ενός καρδιογραφήματος από τον οικογενειακό γιατρό, να ζητάμε ένα τυπικό διαθωρακικό υπερηχογράφημα ή να προχωράμε σε πιο εκτενή έλεγχο όταν έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος μας προβληματίζει για καρδιαγγειακή συνοσηρότητα
που εμείς τον εξετάζουμε για λιπόδες ύπαρ. Κύριε Βλαχόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόντο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή και η περιστατωμένη παρουσίαση της λιπόδους νόσου του ύπατος. Η θέση του καρδιολόγου σιγά-σιγά διαγράφεται, όπως τη σκιαγραφίσατε, αρκετά σημαντική. Η προσέγγιση πρέπει να είναι βαθμιδωτή και πρέπει να γίνεται μια συγκεκριμένη αλληλουχία. Πριν μπούμε στις πιο ειδικές εξετάσεις, πρέπει να σκιαγραφίσουμε, να οριοθετήσουμε τον καταρχήν καρδιαγιακό κίνδυνο που έχει ο ασθενής, όπως αυτός προσδιορίζεται με βάση τους κύριους παράγοντες κινδύνου. Δείξατε πολύ ωραία ότι υπάρχουν αρκετά σκορ τα οποία μπορούν να υπολογίσουν τον κίνδυνο των δεκαετή. Και όπου υπάρχουν πολλά σκορ, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα τέλειο. Επικρατούν πράγματι τα δύο, το Framingham και το σκορ. Το καθένα από αυτά έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αν ήθελε κανείς όμως να διαλέξει ένα από αυτά, το καλύτερο που θα μπορούσε να επιλέξει, πιστεύω, αλλά δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, είναι το σκορ. Και ο κύριος λόγος είναι γιατί είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει κατηγοροποίηση ανάλογα με τις χώρες ψηλού και χαμηλού κινδύνου. Εμείς ανήκουμε ακόμα στις χώρες του σχετικά χαμηλού κινδύνου. Και υπάρχει μάλιστα και ιδιαίτερο link μέσα στο site της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας που μπορεί κανείς να πάει και να δει τον υπολογισμό του κινδύνου ανάλογα με τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει ειδική έκδοση του score για τα ελληνικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από τη μελέτη Αττική και όπως έχει φτιάξει τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμό ο κύριος Παναγιωτάκος. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση και να πούμε ότι το score περιγράφει την πιθανότητα που έχει κανείς στην επόμενη δεκαετία να πεθάνει από καρδιακά νοσήματα, ενώ το Framingham Risk Score περιγράφει την πιθανότητα που έχει κάποιος να πάθει ένα οποιοδήποτε καρδιακιακό σύμπτωμα. Άρα λοιπόν, τα νούμερα στο Framingham είναι πολλαπλάσια των αριθμών που βλέπουμε στο score, για να μην μπερδευόμαστε αν κανείς υπολογίσει τη μία πιθανότητα στο ένα σύστημα και την άλλη πιθανότητα στο άλλο σύστημα. Και αν θέλει κανείς να κάνει μια αντιστοιχία, είναι περίπου τετραπλάσια η τιμή που παίρνει κανείς στο Framingham σε σχέση με το score, γιατί ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι το Framingham υπολογίζει οποιοδήποτε καρδιακιακό σύμπτωμα, ενώ το score τη θνητότητα από καρδιακιακά συμβάματα στην επόμενη δεκαετία. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι τα score βέβαια προσδιορίζουν τον κίνδυνο, αλλά είναι μια αδρή σχετικά προσέγγιση. Και είναι αδρή γιατί φυσικά για να είναι εύχρηστα και κλινικά εφαρμόσιμα πρέπει να έχουν πολύ βασικές παραμέτρους, όπως τις 5 παραδείγματος χάρη που έχει το σκορ, δηλαδή το φύλλο, την ηλικία, την πίεση, τη χοληστερίνη. Για να εξειδικεύσει κάποιος την πιθανότητα, υπάρχουν οι λεγόμενοι modifiers, δηλαδή οι τροποποιητές των σκορ, που είναι παράγοντες, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, που είναι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μεγαλώνουν την πιθανότητα που έχει κάποιος και να τον κατατάσσουν με την παρουσία τους στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία κινδύνου. Και τέτοιες είναι το έντονο θετικό κληρονομικό ιστορικό, μερικές ψυχιατρικές διαταραχές, κολπική μαρμαριγή. Αλλά εδώ να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει συμπεριλάβει και τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, που σημαίνει ότι εμείς οι καρδιολόγοι έχουμε πια αντιληφθεί ότι η νόσος αυτή επιφέρει μια ανεξάρτητη αύξηση του κινδύνου. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια από μια μεγάλη μετανάλυση που έχει γίνει, ότι αυξάνει η νόσος τον καρδιακιακό κίνδυνο κατά ένα ποσοστό το οποίο βέβαια ποικίλει. Μπορεί να μην τον αυξάνει όπως δείχνει η πάνω μεριά της διαφάνειας, μπορεί να μην αυξάνει τον κίνδυνο για τα θανατηφόρα καρδιακιακά συμβάματα, και εδώ είναι όλοι οι ασθενείς με λιπόδη νόσο. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται σε αυτούς που έχουν σοβαρή λιπόδη νόσο. Δεν αυξάνει λοιπόν την πιθανότητα για να πεθάνει κάποιος, γιατί ο ρόμβος, όπως βλέπετε, τέμνει την διχοτόμο γραμμή. Όμως, αν συμπεριλάβει κανείς και τα μη θανατηφόρα καρδιακιακά συμβάματα, και φυσικά και αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρουν, τότε φαίνεται ότι αυξάνει αρκετά
τον κίνδυνο, που μπορεί αυτό να είναι μέχρι και δύο φορές. Και αν προχωρήσει κανείς και δει στην επόμενη διαφάνεια τη σοβαρή νόσο, βλέπει ότι τότε αυξάνονται, όπως φαίνεται στην πάνω μεριά του διαγράμματος, του forest plot, βλέπει κανείς ότι αυξάνει και ο κίνδυνος να πεθάνει κανείς κατά περίπου τρεις φορές. Έτσι λοιπόν, συνολικά, η λιπόδης νόσος αυξάνει τον κίνδυνο κάποιος, ανάλογα και με τη σοβαρότητά της, είτε να πεθάνει από την νόσο, είτε το λιγότερο τουλάχιστον να πάθει κάποιο σύμπαμα, μη θανατηφόρο από τα καρδιακά σύμπαματα. Έτσι λοιπόν, θέλει κανείς να προσπαθήσει να προσδιορίσει τον κίνδυνο πέρα από τον απλό, σχετικά απλό τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται αυτός από τα σκορ. Ξαναλέω ότι τα σκορ είναι η πρώτη μας γραμμή άμυνας, είναι ο πρώτος ιθμός και κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό και το οποίο θα μας κάνει να αναγνωρίσουμε και τη συνύπαρξη άλλων παράγοντων κινδύνου, όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Κόντος, γιατί είναι ένας συνασπισμός με την αρνητική έννοια φυσικά παράγοντων κινδύνου η λιπόδης νόσου και πρέπει κανείς να τους ανοιχνεύει ώστε να μπορεί και να τους θεραπεύσει. Πέρα όμως από την ανείχνευση των παραγόντων αυτών και το βασικό προσδιορισμό του κινδύνου, θέλει να μπορέσει κάποιος να, με πιο μεγάλη ακρίβεια να προσδιορίσει τον κίνδυνο αυτό. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έλεγα, αγαπητέ Γιώργο, το επόμενο βήμα είναι να παραπέμψει τον ασθενή σε έναν καρδιολόγο, ο οποίος κατά περίπτωση θα βάλει και την ιεράρχηση των επόμενων διαγνωστικών τεστ. Το υπερηχογράφημα στα συστήματα υγείας, τα οποία αποζημιώνεται με ένα αρκετά αδρό τρόπο, με ένα αρκετά ισχυρό τρόπο, δεν θεωρείται ότι είναι cost effective. Στην ηλική πραγματικότητα όμως, που το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι ουσιαστικά συναρτημένο με την καρδιολογική εξέταση, με την επίσκεψη στον καρδιολόγο, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Είναι νομίζω ένα εργαλείο το οποίο κανείς μπορεί να σωματώσει στην πρώτη του προσέγγιση στον ασθενή, γιατί πέρα από τις βαλβιδοπάθειες θα μας δείξει αν ο ασθενής έχει περάσει κάποιο υποκλινικό έμφραγμα, θα μας δείξει δηλαδή αρκετές πληροφορίες οι οποίες θα μπορούν να επανδιαστρωματώσουν τον ασθενή σε ψηλότερη κατηγορία κινδύνων. Και αφού κανείς κάνει αυτή την εξέταση, η οποία είναι αρκετά προσιτή και διαθέσιμη ευρέως, το επόμενο βήμα να δούμε αν άλλες πιο προωθημένες, θα έλεγε κανείς, αλλά ταυτόχρονα κλινικά χρήσιμες και σχετικά προσιτές εξετάσεις μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα της προγνωστικής μας ακρίβειας. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η αγκιακή ηλικία. Και η αγκιακή ηλικία έχουμε δείξει και εμείς και άλλοι ερευνητές ότι αν είναι αυξημένη η σκληρότητα των μεγάλων αρτηριών και ιδίως της αορτής, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για να πάθει κανείς ένα οποιοδήποτε καρδιακιακό σύμπτωμα στο μέλλον κατά δύο φορές, που είναι μεγάλη αύξηση του κινδύνου. Έτσι λοιπόν, στις κατευθύνσεις οδηγίες και στα κονσένσους που έχουμε κατά καιρούς συγγράψει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, έχουμε δείξει ότι η σύσταση, το να συμπεριλάβει κανείς την αρτηριακή σκληρία στην εκτίμηση του ασθενή, είναι κειμένεται από 2α έως 2β, όπως θα δούμε στο σχετικό διάγραμμα που έχουμε περιγράψει στις κατευθύνσεις οδηγίες και στα consensus documents της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Έτσι λοιπόν, συνιστούμε ότι καλό είναι κανείς να μπορέσει να το κάνει αυτή τη μέτρηση και στους ασθενείς. Και αν θέλει κανείς να προχωρήσει στην διερεύνηση και μάλλον πριν πούμε αυτό, να τονίσω ότι μια πολύ ωραία συνεργατική δουλειά που είχαμε κάνει με την Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατίου, είχαμε δείξει το 2010 και ήταν η πρώτη μελέτη τότε που το έδειξε αυτό, ότι αυξάνει μαζί με την επιδείνωση της ενδοθυλιακής δυσλειτουργίας, αυξάνει και η σκληρότητα των αρτηριών στους ασθενείς αυτούς με λιπόδη διήθηση του ύπατος. Και αν θέλει κανείς να προχωρήσει πιο κάτω στη διερεύνηση, όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ας προχωρήσουμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν και αυτές να προσδιορίσουν ακόμα καλύτερα τον κίνδυνο. Και αυτές είναι η μέτρηση της αθεροσκλερωτικής προσβολής των καροτίδων ή της μοιραίας αρτηρίας. Είναι ένα απλό υπερηχογράφημα, είναι πολύ ακριβής μέθοδος στην επαναδιαστρωμάτωση του κινδύνου. Εδώ βέβαια
έχουμε κατά κάποιο τρόπο εγκαταλείψει το IMT, το πάχος του έσω-μέσω χιτώνα, όσον αφορά την προβλεπτική του ικανότητα και ενσωματώνουμε κυρίως την ύπαρξη πλάκας ή μη στην εκτίμηση αυτή. Το ασβέστιο που ανέφερε και ο κύριος Κόντος είναι κάτι που είναι αρκετά χρήσιμο, έχει όμως τον περιορισμό του κόστους και της ακτινοβολίας από την αξονική. Παρ' όλα αυτά και αυτό θεωρείται ότι είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση. Και κάτι το οποίο αρκετά συχνά το ξεχνάμε και πρέπει να το κάνουμε είναι η μέτρηση της LPα. Επειδή όπως περιέγραψε ο κύριος Κόντος, ουσιαστικά έχουμε μια δυσμεταβολική εκτροπή σε αυτόν τον ασθενή, πολλές φορές έχουμε και αυξημένη LPα, η οποία όταν είναι πολύ αυξημένη και ειδικά σε επίπεδα πάνω του 180 μιλιγκράμμα DL, οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται ότι έχουν ισοδύναμο κίνδυνο με κάποιον ο οποίος έχει τεκμηριωμένη στεφανία νόσο. Άρα λοιπόν η μέτρηση της LPα τουλάχιστον μία φορά στην ζωή του ανθρώπου, γιατί δεν μεταβάλλεται, είναι γενετικά προδιατεθειμένη και δεν μεταβάλλεται με την πρόοδο της ηλικίας, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε επιβεβλημένο στους ασθενείς αυτούς. Έτσι λοιπόν, αφήνω τον κύριο Κόντο να σχολιάσει την επόμενη διαφάνεια με αυτά που είπα, πώς ενσωμάτωνε την καρδιολογική προσέγγιση και παραπομπή των ασθενών αυτών. Έτσι λοιπόν, αυτό λίγο πολύ λέει και ο αλγόριθμος αυτός που έχουμε εδώ, ότι στους αρρώστους με λιπόδες ύπαρ το πρώτο βήμα είναι να εκτιμήσουμε αν έχουν γνωστό καρδιαγγειακό νόσημα ή ιστορικό καρδιαγγειακού συμβάντος. Και αν αυτό ισχύει, τότε πρέπει να συνεργαστούμε άμεσα με τον καρδιολόγο του ασθενούς. Σε περίπτωση που αυτή η ερώτηση έχει αρνητική απάντηση, το βασικό κριτήριο είναι αν ο άρρωστος έχει διαπιστωμένη στεατοϋπατήτιδα ή ίνωση πάνω από F2. Τότε πρέπει να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με ένα βασικό καρδιογράφημα και με μια πρώτη διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού screening και κατά πάσα πιθανότητα να παραπέμψουμε στον καρδιολόγο. Στην περίπτωση που ο άρρωστος είναι κάτω από F2 ή έχει απλή λίπωση, τότε με το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τις κλίμακες κινδύνου, μπορούμε να αποφασίσουμε αν τα καρδιαγγειακά είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανά και να πάρουμε την απόφαση αν θα κρατήσουμε τον άρρωστο στα χέρια μας, δίνοντας οδηγίες για αλλαγή τρόπου ζωής, δίαιτα και άσκηση, ή θα παραπέμψουμε τον άρρωστο αφού κάνουμε το στοιχειώδη έλεγχο με καρδιογράφημα και βασικό screening στον ειδικό καρδιολόγο. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του πριν αθωώσει τον άρρωστο με απλή λίπωση και ελεύθερο ιστορικό, ο οποίος είναι λιγότερο πιθανό να έχει καρδιαγγειακά, μπαίνει στη μέση το ερώτημα αν υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης. Επειδή ο σαχαρώδης διαβήτης είναι ένας τροποποιητής που αλλάζει το παιχνίδι, ακόμα και στον άρρωστο ο οποίος δεν έχει υποψία και θα έμενε στα χέρια του υπατολόγου, η ύπαρξή του τροποποιεί τα πράγματα και μας βάζει να στείλουμε τον άρρωστο στον καρδιολόγο για έλεγχο, για να είμαστε σίγουροι ότι καρδιαγγειακά δεν υπάρχει νόσημα ή υπόστρωμα το οποίο να χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Και έχοντας στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φάρμακο με εγκεκριμένη ένδειξη την λιπόδη νόσου του ύπατος, πρακτικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιες παρεμβάσεις τροποποιούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και ταυτόχρονα μπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση στο λιπόδες ύπαρ. Και αυτές ουσιαστικά είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτές που παίζουν παντού και είναι οι μη φαρμακευτικές μέθοδοι, άσκηση, δίαιτα, απώλεια βάρους, τροποποίηση τρόπου ζωής. Είναι οι φαρμακευτικές θεραπείες που θα δούμε παρακάτω που στοχεύουν ουσιαστικά στην βελτίωση του καρδιομεταβολικού προφίλ και στην ιδανική ρύθμιση των παραγόντων αυτών. Και στην περίπτωση που προεξάρχει το κομμάτι του περιττού βάρους με παχυσαρκία, τότε μπαίνει στη συζήτηση και η βαριατρική χειρουργική για την απώλεια βάρους μέσω αυτού του τρόπου. Στην άρρωστή μας, λοιπόν, οι κλίμακες που συζητήσαμε είναι πολύ χαμηλά, οπότε πρακτικά νομίζω ότι συμφωνούμε και εγώ και ο κ. Βλαχόπουλος και έχετε κατανοήσει κι εσείς ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή να δώσουμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συστήσουμε κάποιες
οδηγίες για τον τρόπο ζωής της και να τη βάλουμε σε ένα πλάνο αραιής αλλά τακτικής παρακολούθησης. Τι έχουμε να συστήσουμε για τη δίαιτα? Για τη δίαιτα ουσιαστικά αφήνουμε απ' έξω ό,τι τεχνητό, ό,τι τοξικό, το κόκκινο κρέας, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, το αλκοόλ και περνάμε σε πρότυπα όπως η μεσογειακή διατροφή με αρκετά φυτικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, καρπούς, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και πλούσια διατροφή σε φυτικές ίνες. Όσον αφορά την άσκηση, πρακτικά για να πούμε ότι κάποιος ασκείται ικανοποιητικά, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έντασης άσκηση ή 75 λεπτά ισχυρής έντασης άσκηση, που θα είναι αερόβια ή άσκηση αντοχής. Και για να πούμε ότι είμαστε σε ιδανικό επίπεδο, πρέπει να κάνουμε το διπλάσιο χρόνο από αυτό. Για τους αρρώστους όπως είναι η κυρία της περίπτωσής μας, που δεν έχουν καρδιαγγειακό υπόστρωμα, η άσκηση είναι ελεύθερη μέχρι να έχει την επίτευξη του στόχου που ζητάμε και όσο το δυνατόν περισσότερο. Για τους αρρώστους που έχουν καρδιαγγειακό νόσημα, πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση από τον καρδιολόγο τους για την ικανότητα ασφαλούς άσκησης, καθώς το στρες μπορεί να επιβαρύνει την καρδιοπάθειά τους, και να πάρουν οδηγίες από τον καρδιολόγο για το με ποιο τρόπο θα προχωρήσουν σε φυσική δραστηριότητα. Και να ρωτήσω εδώ τον κύριο Βλαχόπουλο, οδηγίες για άσκηση και για διατροφή δίνουμε εύκολα και εμείς οι παθολόγοι και εσείς οι καρδιολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες. Και στους αρρώστους οι οποίοι έχουν ένα υπόστρωμα, για παράδειγμα οι καρδιοπαθείς, μπορούμε να απειλήσουμε ότι αν δεν συμμορφωθούν θα χειροτερέψει η αρρώστια τους. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιείς, όπως η κυρία που συζητάμε εδώ, που η προτροπή μας έχει να κάνει μόνο με την καλή της διάθεση, πώς βλέπετε τη συμμόρφωση? Είναι κάτι το οποίο έρχεται εύκολα ή απλά εμείς δίνουμε μια συμβουλή που ουσιαστικά ακούγεται και μετά ξεχνιέται και στην επόμενη συνάντηση ο ασθενής είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο όπως τον είδαμε την πρώτη φορά? Αγαπητέ Γιώργο, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και φαντάζει μικρότερο όταν κανείς το σκέφτεται από ό,τι στην πραγματικότητα είναι, γιατί θεωρώντας ότι έχει τόσο πολλά εξελιγμένα μέσα, την υψηλή τεχνολογία να διαγνώσει την νόσο, να προβλέψει τον κίνδυνο και φάρμακα όπως θα δούμε στη συνέχεια και στα άλλα περιστατικά να αντιστρέψει την νόσο ή να μειώσει την πιθανότητα για καρδιαγγειακές επιπλοκές, φαντάζει πολύ, πολύ δύσκολο να μην καταφέρνουμε το στόχο τη στιγμή που έχουμε διανύσει μια τόσο μεγάλη απόσταση με τεχνολογία και με την φαρμακοτεχνολογία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρακτικό πρόβλημα και έχει τις ιδιαίτερες πτυχές του και ίσως αν το αντιληφθούμε μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Κράτησα αυτό που είπες για την απειλή στους ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι όποιοι έχουν εκδηλωμένη καρδιαγγειακή νόσο αισθάνονται αυτή την απειλή πιο έντονα και πιθανώς είναι πιο εύκολο να συμμορφωθούν. Όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτούς που ανταποκρίνονται με την απειλή και σε αυτούς που ανταποκρίνονται με την θετική ενθάρρυνση. Γι' αυτό και όταν χρησιμοποιώ το σκορ, εγώ που θυμίζω τον πίνακα που τον δείχνω στους ασθενείς, είναι κωδικοποιημένος χρωματικά. Άλλοι πείθονται με το να τους δείχνω ότι είναι στα κόκκινα και άλλοι πείθονται πιο εύκολα με το να τους δείχνω ότι αν σταματήσουν τον παράγοντα κινδύνου, παραδείγματος χάρη το κάπνισμα ή βελτιώσουν την υπέρτασή τους, μεταπηδούν από το κόκκινο στο πράσινο ή στο πορτοκαλί. Δηλαδή, λειτουργούμε με τη θετική ενθάρρυνση. Κοινό μυστικό όμως και στις δύο προσεγγίσεις είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας σε μία θέση αυθεντίας και σε μία τον εαυτό μας και σε μία θέση μαθητείας τον ασθενή. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς οι προσωπικότητες που θα επιβάλλουμε αυτό που θέλει να κάνει ο ασθενής. Πρέπει να μπαίνουμε σε μία συζήτηση, πρέπει να μπαίνουμε σε μία διαπραγμάτευση με τον ασθενή, πρέπει να μπαίνουμε σε μία να τον κάνουμε συμμέτοχο και αυτόν και πολλές φορές να κάνουμε συμμέτοχο και τον συνοδό του, την οικογένειά του, προκειμένου να πείσουμε ότι να τους πείσουμε για το τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε καταρχήν μια σχέση εμπιστοσύνης και τουλάχιστον οι δικές μας ειδικότητες με την συνεχή επανάληψη
των επισκέψεων και των συνεντεύξεων που έχουμε τους ασθενείς, το πετυχαίνουν αυτό, γιατί χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Το κοινό μυστικό είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνει αυτό που συχνά δεν τον έχουμε και είναι το πρώτο που πρέπει να κατακτήσουμε στην επαφή μας με τον ασθενή. Να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ένας ακόμα άρρωστος, λίγο πιο δύσκολος αυτή τη φορά. Άντρας 50 χρονών και αυτός φέρνει ένα υπερηχογράφημα με μετρίου βαθμού λιπόδη διήθηση. Αυτός είναι λίγο πιο παχουλός, είναι σε BMI στα πλαίσια του υπέρβαρο, με αρτηριακή πίεση στον πρώτο στάδιο της υπέρτασης, καπνιστής από μακρού, κοινωνικός πότης, χωρίς φάρμακα μέχρι στιγμή στη ζωή του, χωρίς οικογενειακό ιστορικό για καρδιαγγειακά, και στα εργαστηριακά του φυσιολογική υπαντική βιοχημεία, επηρεασμένο λιπηδεμικό προφίλ όπως βλέπετε εδώ, και ευγλυκαιμικός, με ένα καρδιογράφημα χωρίς σπουδαίες αλλοιώσεις που να υποψιάζουν για κάτι. Βλέπουμε εδώ ότι σε αυτούς τους αρρώστους, ουσιαστικά όπως κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα, χάρη της συντομίας βάζουμε τη διάγνωση της λιπόδους διήθησης και μετά ελέγχουμε τις συνοσιρότητες. Και το μόνο που είναι, ας πούμε, καμπανάκι κινδύνου, είναι τα καρδιαγγειακά συμπτώματα. Γι' αυτά πρέπει άμεσα να κάνουμε καρδιολογική εκτίμηση χωρίς δισταγμό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο τόσο ενοχλητικό καμπανάκι, ουσιαστικά ρυθμίζουμε τις υπόλοιπες συνοσιρότητες. Και με ποιο τρόπο το κάνουμε, για να μην χάνουμε χρόνο, καταπολεμούμε το βάρος με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που συζητήσαμε, άσκηση, δίαιτα. Το βάρος πρέπει να πέσει 7 με 10% του αρχικού βάρους και προσπάθεια να πείσουμε τον άρρωστο ότι πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής κατά τρόπο που να μην τον επηρεάζει τόσο πολύ το περιβαλλοντικό στρες. Και γι' αυτό μπορεί να χρειαστούν, στη δικιά μας χώρα τώρα δεν είναι τόσο συχνό, γιατί στην πρόληψη δεν δίνουμε τόσο βάρος, αλλά στις δυτικές χώρες γενικά φαίνεται ότι είναι cost effective να υπάρχουν προγράμματα που συνδυάζουν μια πολυπαραγωγική ομάδα με ψυχολόγο, διαιτολόγο, κινησιοθεραπευτή, γυμναστή, προκειμένου ο άρρωστος να καταφέρει να μπει σε ένα δρόμο και να ξεφορτωθεί τα περιττά κιλά του και να φτιάξει υγιεινές συνήθειες. Από εκεί και πέρα, για το διαβήτη, αντιδιαβητικά φάρμακα με προτίμηση σε αυτά τα οποία καταπολεμούν την αντίσταση στην ινσουλίνη και κυρίως τα νεότερα φάρμακα, τα οποία δείχνουν μια ελπιδοφόρα δράση στην κατάσταση του ύπατος. Οι πολυπιδεμικά φάρμακα, οι στατίνες είναι τεκμηριωμένο ότι έχουν ευεργετική δράση στην εξέλιξη της στεατοϋπατήτιδας και στην ίνωση. Και αντιυπερταστικά φάρμακα με προτίμηση στα φάρμακα του άξονα και αποφυγή των β' αναστολέων. Αυτά δεν τα ξαναλέω χάρη χρόνου. Βλέπουμε ότι εδώ ο άρρωστός μας, όπως είπε και ο κύριος Βλαχόπουλος, τα δύο σκορ έχουν διαφορετική ποσοτικοποίηση, γι' αυτό βλέπουμε 4% στο hard score και 22% στο Framingham. Σε κάθε περίπτωση υπερδιπλάσιος κίνδυνος από τον μέσο κίνδυνο για την ηλικία του αρρώστου. Και καταλαβαίνουμε ότι ο άρρωστός μας πρέπει απαιτητικά να κόψει το κάπνισμα, να κόψει το ποτό, να χάσει βάρος, να αλλάξει συνήθειες διατροφής και άσκησης. Και εδώ είναι χρήσιμο να μπει σε φάρμακα. Να πάρει αντιπερτασικό, να πάρει υπολυπηδεμικό. Την πιογλυταζόνη την αφήνω λίγο στην άκρη. Θα τη συζητήσουμε στο επόμενο περιστατικό. Και φυσικά ο άρρωστος αυτός θα πρέπει να μπει σε παρακολούθηση συστηματική για να δούμε πόσο θα ανταποκριθεί στην αγωγή και πώς θα θέσουμε την αρρώστια του υποέλεγχου. Και να ρωτήσω εδώ τον κύριο Βλαχόπουλο. Βλέπουμε ότι το κάπνισμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου και αυξάνει πολλαπλάσια τις κλίμακες κινδύνου. Πόσο σημαντικό και πόσο εφικτό είναι να βάλουμε έναν άρρωστο στη διαδικασία να κόψει το κάπνισμα? Και πέρα από αυτό, να ρωτήσω πρακτικά, τι προτάσεις θα είχατε εσείς για αυτό τον άρρωστο, για τους συναδέλφους παθολόγους που μας ακούνε? Πώς θα χειριζόσαστε την αντιπερτασική του αγωγή και πώς την υπολυπηδεμική του αγωγή, με τι φάρμακο και σε ποια ένταση? Είναι πολύ κομβική σημασίας οι παρεμβάσεις αυτές. Αναφίβολα το κάπνισμα, ξεκινάμε το κάπνισμα. Είναι τρομερός παράγοντας κινδύνου. Αν δείτε και στο σκορ, είναι ο μόνος παράγοντας που
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά κάθε φορά ανάλογα με το που βρίσκεται ο ασθενής. Αν καπνίζει, αμέσως διπλασιάζεται ο κίνδυνος, δεν πάει βαθμιδωτά. Έτσι λοιπόν, η διακοπή του καπνίσματος είναι ακρογωνιαίος λίθος. Είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε βέβαια, γιατί ακόμα και αν αρκετοί συνειδητοποιημένοι, γιατί είναι το πρώτο βήμα για να διακόψει κανείς το κάπνισμα, αν αρκετοί συνειδητοποιημένοι το κόψουν το κάπνισμα, έχουμε τρομερά ποσοστά υποτροπής. Άρα λοιπόν, εδώ παίζει κομβικό ρόλο η ύπαρξη ενός ιατρίου διακοπής καπνίσματος. Η δικιά μου σύσταση λοιπόν είναι να παραπέμψουμε τον ασθενή, ο οποίος σίγουρα θα έχει προσπαθήσει και θα έχει αποτύχει μια-δυο φορές, να τον παραπέμψουμε στο ειδικό ιατρείο διακοπής καπνίσματος, γιατί εκεί αυξάνουμε πολύ τις πιθανότητες να διακόψει οριστικά ο ασθενής το κάπνισμα τουλάχιστον δύο φορές. Και στο Ιπποκράτειο έχουμε τέτοιο ιατρείο διακοπής καπνίσματος και είναι ένα από τα δύο ιατρεία στην Ελλάδα που τα κατευθύνουμε καρδιολόγοι, ενώ τα υπόλοιπα ιατρία διακοπής καπνίσματος κατευθύνονται κυρίως από πνευμονολόγους στην Ελλάδα. Πάντως, ανεξαρτήτως, ας το πούμε έτσι, πηγής κατεύθυνσης, η παραπομπή σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος νομίζω ότι είναι σημαντική. Τώρα, όσον αφορά την υπέρταση, παρότι με την ευρία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι βλάβη οργάνου στόχου η ύπαρξη της λιπόδος διήθησης, και τότε πρέπει να ξεκινήσει κανείς μαζί με την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης και φαρμακευτική αγωγή. Επειδή είναι οριακές οι τιμές, είναι οριακά στην πρώτη κατηγορία της υπέρτασης, στο στάδιο 1, εγώ θα τον περίμενα τον ασθενή αυτό, αγαπητέ Γιώργο, και θα του έδινα οδηγίες για να αλλάξει τον τρόπο διαβίωσης, να χάσει βάρος, να περπατάει, να περιορίσει το αλάτι, και είναι πολύ πιθανό ότι θα ερχόταν στα επιθυμητά επίπεδα. Με την δυσλιπιδεμία, τα πράγματα λίγα και διαφορετικά. Γιατί καταρχήν ο ασθενής με το 4 που έχει ως σκορ κατατάσσεται στην κατηγορία του μέτριου κινδύνου. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ τα όρια, βλέπουμε ότι η κατηγοριοποίηση των ορίων αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία είναι κάτω από 55 για τους πολύ υψηλού κινδύνου, κάτω από 70 για τους υψηλού κινδύνου και κάτω από 100 για τους μετρίου κινδύνου. Εδώ ο ασθενής ανήκει τυπικά στην κατηγορία του μετρίου κινδύνου, δηλαδή θέλουμε κάτω από 100. Και αν κανείς θεωρήσει ότι, όπως λέγαμε, ότι είναι τροποποιητής η ύπαρξη της λιπόδης διήθησης, τότε θέλουμε πιθανώς και κάτω από 70. Άρα λοιπόν είναι επίπεδα τα οποία δεν θα πετύχει κανείς με αλλαγή του τρόπου διαβίωσης. Αν πάμε μάλιστα και στην επόμενη διαφάνεια, που έχουμε κατηγοριοποιήσει και αν δει κανείς το αντίστοιχο τετραγωνάκι που ο ασθενής νομίζω είχε 160, αν θυμάμαι καλά, LDL, καλά θυμάμαι. Σωστά, ναι. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι με αλλαγή του τρόπου διαβίωσης θα μπορούσε να πετύχει τους στόχους. Αυτό δεν είναι τόσο, εφικτό, πρώτον γιατί οποιαδήποτε υγιεινοδυτική αγωγή και να εφαρμόσουμε στον ασθενή, όσο και ασκληρή για να είναι αυτή, θα ρίξει μέχρι 20% την LDL χολυστερόλη. Άρα λοιπόν, με τα επίπεδα που έχουμε και τα επίπεδα που θέλουμε να φτάσουμε, που είναι οπωσδήποτε κάτω από 100 LDL και ακόμα καλύτερα κάτω από 70, εγώ θα προσέθετα μία στατινή, η οποία επιπλέον της μείωσης του καρδιακού κινδύνου επιφέρει, όπως είπε και ο κύριος Κόντος, και βελτίωση της νόσου αυτής καθεαυτής. Πολύ ωραία. Και να πάμε γρήγορα-γρήγορα στο τελευταίο περιστατικό. Άνδρας 45 χρονών, εδώ έχουμε την αντίστροφη σχέση, κάνει εργαστηριακά και έρχεται με επηρεασμένη παντική βιοχημεία, με προεξάρχον το πρότυπο της διπλάσιας και κάτι αύξηση τρανσαμινασών, ένα αυξημένο γάμα GT, επηρεασμένη τιμή γλυκόζης νηστείας, επηρεασμένη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ένα λιπηδεμικό προφίλ με μια ολική χοληστερίνη στο 190 και LDL στο 130, παχύσαρκος ασθενής με BMI στο 33, νορμοτασικός, δεν καπνίζει, δεν πίνει αλκοόλ και δεν παίρνει φάρμακα. Αυτός έχει ένα υπατολογικό ενδιαφέρον παραπάνω ο άρρωστος. Καταρχήν χρειάζεται να κάνουμε μια απεικόνηση και περαιτέρω έλεγχος για να σιγουρευτούμε ότι αυτό είναι λιπόδης διήθηση. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα θεωρήσουμε ότι κάναμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και ότι έχουμε ένα υπερηχογράφημα κοιλιάς που περιγράφει λιπόδη διήθηση, έχουμε αποκλείσει το αλκοόλ, έχουμε αποκλείσει τις άλλες αιτίες υπατοπάθειας. Κάνουμε τα σκορ τα μη επεμβατικά, τα οποία βάζουν την υποψία της σύνωσης, χωρίς όμως να είναι καταληκτικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελαστογραφία, γιατί ο άρρωστος είναι παχουλός και με το μεσαίο probe δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε αποτέλεσμα.
Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι σε αυτόν τον άρρωστο θα έχουμε ένα κέρδος από τη βιοψία ύπατος. Προγραμματίζουμε λοιπόν βιοψία ύπατος για να βάλουμε τη διάγνωση και για να εκτιμήσουμε το επίπεδο ίνωσης για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Από καρδιομεταβολικής πλευράς βλέπουμε ότι τα σκορ του δεν είναι άσχημα. Αυτό που έχει αυτός ο άρρωστος διαφορετικό από τους προηγούμενους είναι ότι φαίνεται ότι βάλαμε την πρώτη διάγνωση σαχαρώδη διαβήτη. Και ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια νόσος η οποία προσβάλλει πολλαπλά όργανα στόχους, άρα ο άρρωστός μας χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο για να σταδιοποιήσουμε τι τυχόν επιπλοκές μπορεί να έχει από το σαχαρώδη διαβήτη. Και σίγουρα ένα κομμάτι αφορά το καρδιαγγειακό. Θεραπευτικά τι θα κάνουμε σε αυτό τον άρρωστο? Σίγουρα θα δώσουμε οδηγίες για αλλαγή τρόπου ζωής, να χάσει βάρος γιατί του περισσεύει, να φτιάξει υγιεινή δίαιτα, να βάλει στη ζωή του την άσκηση. Και εδώ τώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά το διαβήτη. Είπα νωρίτερα, θα δείξω και αμέσως μετά, ότι από τα αντιδιαβητικά προτιμάμε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες και μπαίνει το ερώτημα του αν θα χρειαστεί η πολυεπιδημική αγωγή. Σίγουρα αυτός ο άρρωστος, όσον αφορά το πλάνο παρακολούθησής του, θα πρέπει να παρακολουθηθεί και από εμάς σαν υπατολόγοι και από το διαβητολόγο και ενδεχομένως και από τον καρδιολόγο. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Βλαχόπουλο γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν κάτω-κάτω εδώ ότι είναι τα φάρμακα τα αντιδιαβητικά που μπορεί κανείς να επιλέξει. Η μετφορμίνη που συνήθως ξεκινάμε σαν πρώτο φάρμακο δεν έχει απόλυτη ένδειξη ότι βελτιώνει ούτε τα καρδιαγγειακά, ούτε τη στεατοϋπατήτιδα. Η πιογλυταζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο το κουβέντιασα και πριν, γιατί μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι είναι το μόνο φάρμακο που βελτιώνει την ιστολογία στη στεατοϋπατήτιδα. Έχει όμως το πρόβλημα ότι οδηγεί σε πρόσληψη βάρους και έχει θέμα στους αρρώστους που έχουν υπόστρωμα καρδιακής ανεπάρκειας, οπότε μάλλον για τους καρδιολόγους δεν είναι επιθυμητό. Τα νεότερα φάρμακα μοιάζουν να είναι ελπιδοφόρα και φαίνονται να έρχονται στην επιφάνεια μελέτες, είτε για τους αγωνιστές GLP, είτε για τους αναστολείς SGLT, τις λεγόμενες φλοζίνες, που έχουν πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα για τη βελτίωση της στεατοϋπατήτιδας και τεκμηριωμένα αποτελέσματα για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσουμε τη θεραπεία του αρρώστου, ο οποίος με τις τιμές που έχει μπορεί να ανταποκριθεί καλά σε μονοθεραπεία, με ένα από αυτά τα φάρμακα για να έχουμε το κέρδος της πολλαπλής βελτίωσης και στο καρδιαγγειακό και στο υπατολογικό κομμάτι πέραν της ευγλυκαιμίας. Και μετά μένει το ερώτημα της στατίνης που το κουβεντιάσαμε και πριν. Να ζητήσω και τη γνώμη του κ. Βλαχόπουλου πριν κλείσουμε, να μας πει και αυτό στην άποψή του, καθώς πλέον ακριβώς λόγω της άφιξης αυτών των καινούριων φαρμάκων, οι καρδιολόγοι έχουν αρχίσει και εντάσσουν το διαβήτη στα ιατρία τους, θεωρώντας ότι και διαγνωστικά έχουν μια συμμετοχή στο σύνδρομο των βλαβών που προκαλεί ο διαβήτης και θεραπευτικά τα φάρμακα τα αντιδιαβητικά πλέον σιγά σιγά παίρνουν ένδειξη, όπως ας πούμε πολύ πρόσφατα η δαπαγλεφλοζίνη, με το τεκμηριωμένο όφελος στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμα και για αρρώστους που δεν είναι διαβητικοί. Αν θέλετε, κύριε Βλαχόπουλο, ένα σχόλιο. Καταρχήν, το χειριστήκατε πολύ καλά το αναμφίβολα το περιστατικό. Αναδείξατε την πιθανότητα ύπαρξης της αντίστασης ινσουλίνου, όπως αυτή τεκμηριώθηκε με τον σαχαρώδη διαβήτη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναγνωρίσουμε στους ασθενείς. Εγώ θα έβαζα και την, αν δεν ήταν τόσο υπέρβαρος ο ασθενής, θα έβαζα και την πιθανότητα ύπαρξης οικογενούς υπερχολυστερολεμίας με τόσο ψηλές τιμές χολυστερόλης, LDL χολυστερόλης, που θα έπρεπε να το δούμε υπό άλλες συνθήκες. Και τώρα όσον αφορά τη θεραπευτική και τους καινούς αντιδιαβητικούς παράγοντες, η αλήθεια είναι ότι ενσωματώνουμε με μεγάλο ενθουσιασμό το τελευταίο καιρό τους καινούριους παράγοντες και ιδιαίτερα τους SGLT2 δύο αναστολής, γιατί το προφίλ τους στο καρδιακό σύστημα είναι πολύ, πολύ καλό και η επίδρασή τους ευνοϊκή είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης διαβήτη ή όχι. Και ειδικά στην καρδιακή ανεπάρκεια έχουν πάρει ένδειξη ανεξαρτήτως του
του επίπεδου του διαβητικού στάτους ή όχι του ασθενή. Άρα λοιπόν, πάντα είχαμε το διαβήτη στο ραντάρ μας, γιατί ο διαβήτης αυξάνει τον καρδιακιακό κίνδυνο. Δεν είναι όλοι οι διαβητικοί ασθενείς οι ίδιοι. Μπορεί να κατατάσσονται σε μεγαλύτερη κατηγορία κινδύνου, αλλά δεν σημαίνει ότι ο διαβήτης είναι ισοδύναμο στεφανίας νόσου, όπως παλιότερα πιστεύαμε, αλλά σίγουρα πρέπει να εξατομικεύει κανείς τον κίνδυνο, αλλά σίγουρα ο διαβητικός ασθενής ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία κινδύνου από τον μέσο ασθενή, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Φυσικά, εδώ να πούμε ότι δεν ρυθμίζουμε εμείς οι καρδιολόγοι τον διαβήτη, δεν αποπειρώμεθα τέτοιων πρακτικών, όμως θεωρούμε ότι τα φάρμακα αυτά σιγά-σιγά θα είναι φάρμακα και για το δικό μας οπλοστάσιο, ανεξάρτητα της ύπαρξης διαβήτη στον ασθενή ή όχι. Να κλείσουμε λοιπόν γρήγορα με δύο συμπεράσματα. Αυτό που πρέπει να μείνει στο ακροατήριο είναι ότι το λιπόδες ύπαρ και τα καρδιαγιακά νοσήματα ουσιαστικά είναι παράλληλες εκφράσεις του μεταβολικού συνδρόμου και η έκβασή τους είναι συνέπεια αλληλεπίδρασης κοινών παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Το λιπόδες ύπαρ είναι πλέον τεκμηριωμένα ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγιακού κινδύνου. Και γι' αυτό όλοι οι ασθενείς με λιπόδες ύπαρ πρέπει να υποβάλλονται σε σταδιοποίηση καρδιαγιακού κινδύνου και να μπαίνουν σε φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση των μεταβολικών συνοσηρωτήτων για να βελτιώσουν την έκβαση της καρδιακής νόσου και ταυτόχρονα, κατά το δυνατόν, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη έκβαση της υπαρικής νόσου. Η παρακολούθηση του αρρώστου με λιπόδες ύπαρ και καρδιαγιακές συνοσηρότητες πρέπει να είναι πολυπαραγοντική, με συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων, ανάλογα με το ποιες είναι οι συνοσηρότητες, με το ποια είναι η βαρύτητα του λιπόδου σύμπατος και πόσο προχωρημένα είναι τα καρδιομεταβολικά προβλήματα. Η δε θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να αφορά μια ολιστική προσέγγιση με τροποποίηση συμπεριφοράς, υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, φαρμακευτική αγωγή για τη δυσλιπιδεμία, το διαβήτη, την υπέρταση, τους παράγοντες δηλαδή οι οποίοι μεταβολικά επηρεάζονται και η ρύθμισή τους έχει ευεργετική επίδραση στο ύπαρ, κατά τρόπο που ο άρρωστος να εξασφαλίσει την καλύτερη έκβαση για το σύνολο της μεταβολικής του ισορροπίας και άρα για το σύνολο όλων του των νοσημάτων. Να ευχαριστήσουμε πολύ το ακροατήριο. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό, διαφορετικά επειδή ο χρόνος έχει ήδη περάσει κατά 10 λεπτά και ξεκινήσαμε αργά, να ευχαριστήσω και τον κύριο Βλαχόπουλο, να ευχαριστήσω και πάλι τον πρόεδρο. Και να εγώ να ευχαριστήσω και τους δύο σας. Ήταν εξαιρετικό κλινικό φροντιστήριο. Νομίζω ότι βέβαια δεν ήταν βασικός σκοπός μας να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του φίλου και συναδέλφου του κυρίου Βλαχόπουλου, αλλά βασικό νομίζω μήνυμα εδώ σε αυτή την εισήγηση ήταν να αναδείξουμε το διεπιστημονικό κομμάτι. Και ότι όσο πιο κοντά είναι ο καρδιολόγος, τώρα ο διαβητολόγος και δεν ξέρω, ο λιπιδολόγος, έχουν γίνει πολλοί λόγοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι ο ασθενής και το νόσημα είναι συστηματικό. Άρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Βλαχόπουλος, τώρα ευαισθητοποιημένος και αυτός, όταν βλέπει ένα υπέρηχο που λαμπυρίζει, θα χρειαστεί τον κύριο Κόντο και τον κύριο Μαλακόπουλο. Και αντίστοιχα, ο κύριος Μαλακόπουλος και ο κύριος Κόντος χρειάζεται τον κύριο Βλαχόπουλο για τις διαστρωματώσεις των κινδύνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τιμητικό που σας είχαμε μαζί μας. Ευχαριστώ.